Να ανάψω κι εγώ ένα κεράκι για τα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα. Η ανίποτη τραγωδία που βύθισε στο πένθος δεκάδες οικογένειες και ολόκληρη τη χώρα βγάζει στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και πολίτες της Κρήτης που εκδηλώνουν με αυτόν τον τρόπο τη θλίψη και την οργή τους. Συγκινητική ήταν η παρουσία των Ηρακλειωτών στην πλατεία Ελευθερίας χθες το βράδυ. Άδικο και τόσο ακραίο. Άδικο, ε. Είναι οδυνηρό. Δεν υπάρχουν λόγια. Με αναμένα κεριά στα χέρια, άλλοι κρατώντας πλακάτ με μηνύματα, άνθρωποι κάθε ηλικίας προσευχήθηκαν για τις ψυχές που χάθηκαν σε μια στιγμή, για τα παιδιά που δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους και τους γονείς που η ζωή τους σταμάτησε τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου. Είμαι εδώ για αυτή την αδικία, για τα θύματα, γιατί αυτό το δρομολόγιο το έκανα πολύ συχνά, τότε που πηγαίναμε στα Ινόφυτα και διασκεδάζαμε. Και νιώθω πάρα συντετριμένη νιώθω για όλο αυτό που έγινε. Η θλίψη ήταν διάχυτη, όπως και τα βασανιστικά ερωτήματα γύρω από το πρωτοφανές σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ξέρετε, ο Πίτερ Παν ζούσε στη χώρα του ποτέ. Εμείς ζούμε στη χώρα του πάμε και όπου βγει. Γι' αυτό ήρθα. Με τον δικό τους τρόπο εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου που αποτύπωσαν σε πανό ένα από τα σκίτσα των ημερών στο οποίο αποτυπώνεται το δρομολόγιο του θανάτου. Ήταν θλιβερό το γεγονός που έγινε και κινητοποιηθήκαμε κι εμείς και δεν είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε, οπότε ήρθαμε τουλάχιστον να συμμετάσχουμε στην πορεία με τα πανό μας κάναμε. Στα Χανιά, μέλη του ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, καταγγέλλοντας τις διαχρονικές πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων και όλα όσα δεν έγιναν επί δεκαετίες για να υπάρξει ένα ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο. Ζήτησαν απόδοση ευθυνών ως το ελάχιστο που μπορεί να γίνει για τα παιδιά που χάθηκαν.